Το ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον των δανειοληπτών για το πρόγραμμα Γέφυρα, το οποίο παρέχει στήριξη μέσω επιδότηση σε δανειολήπτε που πλήττονται από τι οικονομικέ συνέπειε του κορονοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία, αποδεικνύουν τα στοιχεία τη Ειδική Γραμματεία Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέου του Υπουργείου Οικονομικών για τον ένα μήνα λειτουργία τη ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματο. Σύμφωνα αυτά, από τι 3 Οκτώου του 2020 μέχρι την Τετάρτη, που συμπληρώθηκαν οι πρώτε 30 ημέρε λειτουργία τη πλατφόρμα, εισήλθαν σε αυτήν 120.116 φορολογούμενοι, εκ των οποίων 100.103 συνένεσαν στην άρση του απορρίτου του και ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολή τη αίτηση. Από αυτού, οι 51.337 προχώρησαν στην οριστική υποβολή τη αίτηση. Επισημαίνεται ότι οι αριθμοί αυτοί καταγράφηκαν σε έναν αδρανή μήνα τον Αύγουστο. Η επιτυχία του νέου πλαισίου γίνεται καλύτερα αντιληπτή εάν συγκρίνουμε αυτά τα νούμερα με τα αντίστοιχα του παλιού προγράμματο επιδότηση δανείων που ψηφίστηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στο πρώτο μήνα λειτουργία του παλιού πλαισίου είχαν εισέλθει στην πλατφόρμα 16.220 χρήστε, αλλά είχαν καταγραφεί μόλι 4 οριστικοποιημένε αιτήσει και δεν είχε εγκριθεί κακρετική επιδότηση σε καμία από αυτέ, ενώ δεν είχε κατατεθεί καμία πρόταση ρύθμιση δανείου από του πιστωτέ. Η παραπάνω σύγκριση επιβεβαιώνει τη σημαντικά διευρυμένη περίμετρο κάλυψη των δανειοληπτών που παρέχει το νέο πλαίσιο σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώ, καθώ και η απλούστερη και φιλικότερη για τον χρήστη διαδικασία υποβολή τη αίτηση χωρί να απαιτείται κανένα απολύτω δικαιολογητικό επιτυχάνουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν τι αιτήσει του μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου του 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τη Ειδική Γραμματεία Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέου, η οποία έχει σχεδιαστεί και υποστηρίζεται με την συνεργασία τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσια Διοίκηση, στι υποδομέ τη οποία και φιλοξενείται. Μετά την είσοδο, με την χρήση των κωδικών στο TaxisNet και την υποβολή τη ένδυση στα στοιχεία δανειοληπτών, εισοδημάτων και οφειλών αντλούνται αυτόματα από την φορολογική βάση δεδομένων και τι τράπεζε, αποτελώντα ένα απτό παράδειγμα και αυτοματοποίηση, καθώ με τον τρόπο αυτό οι πολίτε απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμηση μια σειρά δικαιολογητικών και βεβαιώσεων. Στην ηλεκτρονική σελίδα αυτή, οι δικαιούχοι μπορούν να βρουν αναλυτικέ ερωτοαπαντήσει με παραδείγματα καθώ και τον οδικό χρήση τη πλατφόρμα. Για παροχή πληροφοριών, οι πολίτε μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 212 5730 ώστε να κλείσουν συνάντηση και να εξυπηρετηθούν ένα εκ των 50 κέντρων γραφείων ενημέρωση και υποστήριξη δανειοληπτών τα οποία λειτουργούν πανελλαδικά. Υπουργείου Οικονομικών με την θέσκυψη του προγράμματο Γέφυρα και την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση του νέου κώδικα διευθέτηση οφειλών και παροχή δεύτερη ευκαιρία αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέου με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα και αίσθημα κοινωνική δικαιοσύνη, στηρίζοντα με ειδικέ πρόνοιε τα ευάλωτα νοικοκυριά.